Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη σύνοδος τακτική των Βρετανών και Προέδρων των Διοικητικών Επιτροπών των Ελληνικών Πανεπιστημίων και με την παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Συζητήσαμε αυτές τις τρεις μέρες μία σειρά θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των ιδρυμάτων μας με προτεραιότητα στην φοιτητική μέρημνα, όπου αναδείξαμε το θέμα της λειτουργίας των φοιτητικών εστιών και προτείναμε να συνεργαστούμε με το ΙΝΕΔΙΒΗΜ για να βελτιωθεί η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών στέγασης και σύντησης στους φοιτητές όλης της χώρας. Μας απασχόλησε φυσικά το θέμα το οικονομικό, αφού τα πανεπιστήμια μας λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια σε καθεστώς υποχρηματοδότησης και με μεγάλη ικανοποίηση ακούσαμε την ικανοποίηση μέρους των αιτημάτων μας και την αύξηση της χρηματοδότησης προς τα πανεπιστήμια σε σημαντικό ποσοστό, κάτι που αντιστρέφει, θεωρούμε, την τάση της υποχρηματοδότησης των τελευταίων χρόνων. Επίσης, με μεγάλη ικανοποίηση, ακούσαμε ότι θα υπάρξουν θέσεις, έστω έκτακτου διδακτικού προσωπικού για τα πανεπιστήμια, αυξημένες για την επόμενη χρονιά και ελπίζουμε ότι, όπως είπε και ο Υπουργός, με την έξοδο από το μνημόνιο θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπληρώσουμε μέρος των θέσεων που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από συναξιοδοτήσεις σε όλα τα ιδρύματα. Συζητήσαμε επίσης τις συμπράξεις πανεπιστημίων και ΤΕΗ που βρίσκονται ακόμη σε συζήτηση, άλλες σε πιο προχωρημένο στάδιο. Καταθέσαμε την ανησυχία μας αλλά και κάποιες προτάσεις για το πώς θα γίνει η μετάταξη του προσωπικού στο πανεπιστήμιο, από τα ΤΕΗ στα πανεπιστήμια, και πώς θα χειριστούν τα Ιδρύματα τους φοιτητές και την ένταξή τους στα νέα προγράμματα σπουδών. Συζητήσαμε επίσης το θέματα της διασφάλισης ποιότητας των σπουδών και συμφωνήθηκε να δούμε από κοινού το Υπουργείο, η Σύνοδος και η ΑΔΥΠ τρόπους ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η πιστοποίηση των τίτλων σπουδών. Θα καταθέσουν τα πανεπιστήμια τις ολοκληρωμένες προτάσεις τους για την ίδρυση και επανίδρυση των επαρχιακών προγραμμάτων σπουδών μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ευελπιστούμε ότι από την νέα χρονιά θα μπορέσουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα. Ευχαριστούμε τον Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα, για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν τα ιδρύματα μας. Για το ζήτημα της εγκληματικής